Θέλω να πάμε τώρα σε έναν Έλληνα επιστήμονα με γεωπολιτική γνώση. Δεν θα χρησιμοποιήσω τους άλλους ορισμούς που κατά καιρούς γνωρίζουμε όλοι. Θα μείνω σε αυτό. Είναι από τους ανθρώπους που επέμενε για την ΑΟΣ και είναι από τους ανθρώπους που έχει συγγράψει πολλά πονήματα για το τι συμβαίνει στο υπέδαφος και υποθαλάσσια στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος Νίκος Λιγερός. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά, γιορτάζετε σήμερα. Κύριε Λιγερέ... Όχι, κοιτάξτε, με την έκθεση την Deutsche Bank ήταν πολύ καλό δώρο για τα χρόνια πολλά. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Επειδή είστε από τους επιστήμονες, κύριε Λιγερέ, που τα λέτε τρία χρόνια, δυστυχώς όμως το ελληνικό πολιτικό σύστημα κινητοποιείται μόνο άμα του το φωνάξουν απ' έξω. Αυτό ξέρετε είναι κλασικό, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Συμβαρεσία είναι να υπάρχει κινητοποίηση. Άρα θα δείτε ότι τώρα θα προχωρήσουν τα πράγματα και μάλιστα θα θεσπίσουμε την ΑΟΣ τον Δεκέμβριο. Αυτή είναι η εκτίμησή σας? Ναι, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ναι. Ναι, το λέω με την έννοια ότι μετέχετε στην πρωτοβουλία για την ανακοίνωση. Ακριβώς γι' αυτό. Είναι λίγο παραπάνω από εκτίμηση, αν θέλετε. Μάλιστα. Και ρωτάει αυτόματα ο μέσος ακροατής, η ΑΟΣ λύνει το πρόβλημα? Ναι, λύνει το πρόβλημα γιατί όπως βλέπετε και από την έκθεση τα μεγέθη, και ξέρετε ότι έχει επικεντρωθεί ειδικά ανώτητα της Κρήτης και είχαμε ήδη τη χαρά να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα και βλέπετε ότι άνθρωποι ας πούμε που χλέβαζαν τον Αντώνη τον Φόσκολο τώρα θα πρέπει να αναγκαστούν να πούν ότι ή έχει εξαγοράσει την Deutsche Bank ή μάλλον είχε δίκιο. Ωραίο αυτό που είπε. Η ιδέα είναι ότι τα κοιτάσματα που υπάρχουν και που έχουν τώρα εκτιμηθεί δεν είναι μόνο ότι είναι σημαντικά και μπορούν όντως να προσφέρουν αν θέλετε μια στρατηγική λύση για τα οικονομικά προβλήματα αλλά είναι τόσο μεγαλύτερα που επιτρέπουν ανάπτυξη. Γιατί αυτό που είναι σημαντικό στην έκθεση στην Deutsche Bank δεν είναι ότι έχουμε μεγάλα κοιτάσματα. Γιατί όπως το ξέρετε πολύ καλά, το ξέραμε ήδη. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι λένε ότι οι στρατηγικές επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, σε αυτήν την περιοχή, είναι χαμηλού ρίσκου. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν είναι χρηματοπιστωτικός παράγοντας που το λέει, θέλει να πει ότι κάνει χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις και θεωρεί ότι ακόμα και να υπάρχει ένα τεράστιο κοίτασμα, αν ήταν υψηλού ρίσκου, δεν θα πρότρεπε τους ανθρώπους να πάνε να επενδύσουν. Άρα εδώ το σημαντικό για μας είναι ότι επιπλέον αυτή η έκθεση δείχνει ότι έχει συμφέρον ο ξένος επενδυτής ως εταιρεία που έχει τεχνογνωσία στο φυσικό αέριο να επενδύσει στην περιοχή. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε κύριε Λιγερέ, γιατί έχετε μια πανευρωπαϊκή, παγκόσμια, αλλά ας μείνουμε στην Ευρώπη διάσταση και πληροφόρηση, αν ισχύει η άποψη ότι στην Ελλάδα και διαμέσου της Ελλάδας μπορεί να υπάρχει η ενεργειακή απάντηση για μετά από 50 χρόνια για όλη την Ευρώπη με την εκτίμηση ότι η Ευρώπη διαφορετικά αν δεν βρεθεί η λύση έχει παγώσει. Είναι σχεδόν σωστό αλλά δεν είναι μόνο μέσω της Ελλάδας βέβαια. Εννοείται φαντάζομαι την Ανατολική Μεσόγειο για να είμαστε πραγματικοί. Ναι. Αλλά είναι από την άλλη πλευρά είναι και η Αρκτική. Δηλαδή ξέρουμε ότι στον ενεργειακό οδικό χάρτη της Ευρώπης για το 2020 και 2050 θεωρούν ότι τα κοιτάσματα που βρίσκονται στην Αρκτική και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η διέξοδος η ενεργειακή για την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να έχει μια απεξάρτηση από την Ρωσία και το Αζερβαϊτζάν. Αλλιώς δεν θα έχει καμία δυνατότητα ενεργειακή. Μάλιστα. Άρα όντως η Ελλάδα παίζει ένα σημαντικό ρόλο γιατί είμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο και έχουμε και τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Κατά συνέπεια, αν σκεφτείτε ότι η γερμανική έκθεση αφορά μόνο ένα κομμάτι της ελληνικής ΑΟΣ και μόνο νότια της Κρήτης, καταλαβαίνετε γιατί εμείς θεωρούμε ότι στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης η αξία των κοιτασμάτων είναι 1,33%. Ο κύριος Φόσκολος, στον οποίο κάνατε επίκληση και ορθώς κατά τη γνώμη μου, σήμερα το πρωί είπε ότι ουσιαστικά η δική του αίσθηση είναι ότι τα αποθέματα μπορεί να καλύπτουν 163 ετήσιους προϋπολογισμούς της χώρας
συμμερίζεστε τέτοιες απόψεις ή τις θεωρείτε υπερβολικά αισιόδοξες? Όχι, όχι, δεν είναι καν. Άμα σας πω επιπλέον ότι αυτό που σας είπε ο Αντώνης είναι με μια εκτίμηση του τύπου 50%, που σημαίνει ότι μπορεί αυτό να είναι και σχεδόν τον διπλάσιο, άμα έχουμε περισσότερο τύχη όσο αφορά τις εκτιμήσεις μας, είναι, αν θέλετε, και μια συντηρητική άποψη. Με την έννοια ότι μιλάει μόνο και μόνο για αυτήν την περιοχή, μιλάει μόνο και μόνο για τα ενεργειακά αποθέματα που γνωρίζουμε σχεδόν από τώρα. Άρα και μιλάει βέβαια για τα συμβατικά αποθέματα. Γιατί άμα περάσουμε στα μη συμβατικά, είναι άλλη τάξη μεγέθους. Αυτό όμως που έχει σημασία, δεν είναι να περιγραφούμε με τόσα μεγάλα νούμερα. Αυτό που έχει σημασία είναι να προχωρήσουμε για να είμαστε επί του πρακτέου πάνω σε αυτό το θέμα και να καταλάβουμε όλοι ότι όντως τώρα είναι αποδεκτό και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ότι θυμάστε ότι είχε γίνει ήδη μια αναφορά από την BBC στην Αγγλία για τα κοιτάσματα που υπάρχουν και για την έκθεση που είχαμε δώσει στον Πρωθυπουργό. Σωστά. Η ιδέα τώρα είναι ότι τώρα είναι ξεκάθαρο ότι από μια ανεξάρτητη πηγή που κάνει πάλι υπολογισμούς, επειδή θα ήθελα απλώς να επισημάνω το εξής. Ανακοινώνω 214 δισεκατομμύρια ευρώ για όφελος για το δημόσιο. Αν σκεφτείτε ότι αυτό, αν το μεταφράσετε σε δολάρια, είναι 275 δις και ότι στην έκθεσή μας είχαμε βάλει 270 δις, βλέπετε ότι είναι η ίδια τάξη μεγέθους από δύο ανεξάρτητες πηγές. Αυτό σιγά σιγά κάτι σημαίνει, όσο και επιφυλακτικοί να είμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ότι τώρα πρέπει να το, όχι μόνο να το διασταυρώσουμε τι έχει γίνει, αλλά να περάσουμε στο επόμενο στάδιο και να αρχίσουμε τη διαδικασία με τη θέσπιση. Θα πάμε στο επόμενο στάδιο. Θέλω να σας ρωτήσω δύο ακόμη διευκρινιστικά, γιατί έχετε άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες και έχει ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε ότι το κοινό της Κρήτης, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα, έχει εθιστεί χάρη σε εσάς όλους σε αυτή την πληροφόρηση. Θέλω να σας ρωτήσω. Και αν... χάρη σε εσάς. Καλά, αφήστε το αυτό. Εσείς μιλάτε. Εμείς ρωτάμε. Αφήνω, απλά. Γιατί ξέρετε, ο ρόλος των δημοσιογράφων σε αυτό το πλαίσιο έχει μεγάλη σημασία. Γιατί άμα σκεφτείτε ότι τώρα εμείς μιλάμε για ένα θέμα το οποίο υποτίθεται είναι επίκαιρο και το οποίο υπάρχει από το 1982, πρέπει να έχουμε μεγάλο χιούμορ για να το αντέξουμε. Εσείς έχετε χιούμορ, ιδίως από την ελληνική πραγματικότητα που έχετε αντιμετωπίσει. Θέλω να μου πείτε κατά πόσο ισχύει η πληροφορία που ακούστηκε ότι η έκθεσή σας, που βασίζεται σε στοιχεία δικά σας, του κυρίου Φόσκολου, να τα πούμε, του κυρίου Ζελίδη, του κυρίου Κονοφάγου. Σωστά, του Αλάμβρουν το, ναι, σωστά. Ναι, ναι, να τα αναφέρουμε τα ονόματα. Πρέπει η Ελλάδα, οι Έλληνες και οι Κρήτες πρέπει να μαθαίνουν ποιοι Έλληνες, κόντρα σε ό,τι τους προσάπταν, γραφικούς τους λέγαν κτλ., επέμεναν. Λέγεται λοιπόν ότι αυτή η έκθεση, όταν ενεχειρίστη στον κύριο Σαμαρά, μετέτρεψε και τα δεδομένα των ξένων σε σχέση με τις δόσεις. Ισχύει? Ναι. Ισχύει. Είστε κατηγορηματικός. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Δεν γιατί μπορεί... ξέρω πώς έγιναν οι επαφές. Άρα και είναι απόλυτα φυσιολογικό, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δηλαδή, όταν ξαφνικά εσείς νομίζετε, ας πούμε, ότι η έκθεση της Deutsche Bank τη μελέτησε ο άνθρωπος, ο Mark Wall, τη μελέτησε χθες. Όχι, βέβαια. Έχει... Ωραία. Άρα θέλει να πει ότι έχει, για να μην πω μήνες, τουλάχιστον εβδομάδες που διαχειρίζονται αυτό το θέμα και πρέπει να το διασταυρώσουν με γεωλογικές πηγές που έχουν και ήδη και από όλες τις εκτιμήσεις και από τις αμερικάνικες έρευνες. Όλα αυτά δεν γίνονται σε 2-3 μέρες. Κατά συνέπεια, όλη αυτή η έκθεση μελετάται εδώ και καιρό. Και ρωτάω, ποιος ζήτησε να γίνει αυτή η έκθεση? Είναι πολύ απλό. Είναι στο πολύ ψηλό μέρος της Γερμανίας, το οποίο εντελώς τυχαία έχει επαφές και με τα δικά μας. Το λέω, κύριε Λιγερέ, γιατί στις 11 Οκτωβρίου, εδώ, η εφημερίδα Νέα Κρήτη αποκάλυψε ότι στη συνάντηση Σαμαρά Μέρκελ, η κυρία Μέρκελ φάνηκε ενημερωμένη για τα αποθέματα της Κρήτης. Τουλάχιστον επί 5 λεπτά αφιερώθηκε εκεί η συζήτηση. Όταν το γράψαμε, δεν διεψεύστηκε, αλλά περίπου μας κοιτάγαν ως φαντασμένους. Δεν πειράζει. Τώρα νομίζω ότι θα δυσκολευτούν να σας πούν κάτι το ανάλογο. Γιατί νομίζω ότι άμα υπολογίσετε ότι έχουμε 6 Δεκεμβρίου και μιλούσατε για 11 Οκτωβρίου, νομίζω ότι πάνω κάτω έχετε το διάστημα που υπάρχει μια σοβαρή έκθεση για να διασταυρώσει τις πληροφορίες που είχε. Θέλω να ακούσετε ένα τεχνικό ερώτημα, ακροατή. Λέει, ρωτήστε σας παρακαλώ αυτόν τον άξιο Έλληνα επιστήμονα, τον κύριο Λιγερό,
έχει μια εικόνα κατά προσέγγιση, προφανώς δεν είστε το τρυπάνι εσείς, πόσο περίπου μπορεί να είναι με τις εκτιμήσεις που κάνετε με όλες τις λεκάνες εσείς οι επιστήμονες γύρω μας τα αποθέματα της Κρήτης και συμμερίζετε την άποψη ότι δεν μπορεί να είναι μόνο νότια, μπορεί να είναι και κάτω από την Κρήτη και ενδεχομένως και βόρεια? Ακροατής ρωτά. Πρώτα απ' όλα θυμάστε, οι εκτιμήσεις μας είναι ότι στην περιοχή της Κρήτης, αποκλειστικά από την νότια πλευρά, γιατί αφορά την τεκτονική πλάκα και είναι το πιο σίγουρο αν θέλετε, μιλάμε για μια τάξη μεγέθους από 10 έως 34 δισεκατομμύρια βαρέλια, με αναγωγή στο βαρέλι το πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Οι Αμερικανοί έχουν μια τάξη μεγέθους 20 με 34. Τα δύο όρια προέρχονται από τις πιθανότητες που είναι από 90% έως 10%. Κατά συνέπεια εμείς θεωρούμε ότι μέσω όρο με το 50% είμαστε στα 20. Άρα σκεφτείτε ότι είναι γύρω στα 20 δισεκατομμύρια βαρέλια. Αν σκεφτείτε ας πούμε ότι στο Ιόνιο είναι 2 και στο Αιγαίο είναι 1,5, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία έχει η περιοχή αυτή. Μάλιστα. Μια προσωπική ερώτηση θέλω να κάνω, κύριε Λιγέρα, γιατί έχω αυτή την πληροφορία και θέλω να μου την εκτιμήσετε, ότι εκτός των άλλων υπάρχει και ένα άλλο εντός ή εκτός εισαγωγικών μυστικό, ότι οι επιστήμονες, και έχω την αίσθηση ότι έχετε γνώση, έχουν εντοπίσει στο Αιγαίο και προς Καστελόριζο και ενδεχομένως και προς νοτιοανατολικά της Κρήτης ιδρύτες αερίων, και λέγεται ότι αυτό είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Είναι χωριστή περίπτωση, λένε, ότι οι Αμερικάνοι προχωρούν την τεχνολογία και ότι είναι πολλαπλάσιο των δυνατοτήτων ενός ορυκτού καυσίμου. Ναι, αυτό είναι απόλυτα σωστό, αλλά να ξέρετε ότι είναι αυτή η μορφή είναι απλώς μεθάνιο, το οποίο είναι εγκλωβισμένο, αν θέλετε, μέσα σε πλαίσιο παγωμένο νερού. Και όταν λέτε έχουν προχωρήσει οι Αμερικάνοι, δεν είναι μόνο αυτό. Οι Αμερικάνοι το έχουν χρησιμοποιήσει. Η ιδέα, να φανταστείτε ότι έχετε αέριο το οποίο είναι εγκλωβισμένο μέσα σε πάγο. Άρα η τεχνολογία είναι απλή. Στέλνουν διοξείδιο του άνθρακα σε υψηλή θερμοκρασία, που λιώνει τοπικά, αν θέλετε, το παγωμένο στοιχείο και επιτρέπει στο αέριο να απεγκλωβιστεί και να έρθει στην επιφάνεια. Αυτά ξέρουμε ότι έχουμε μη συμβατικά αποθέματα, αλλά θα ήθελα απλώς να θυμάστε ότι προς το παρόν μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία θα φτάσει σε εμπορεύσιμο στάδιο μετά από 20 χρόνια. Είναι σημαντικό λοιπόν να κάνουμε μια διαφοροποίηση με αυτά που ονομάζουμε Σωστά. συμβατικά, Σωστά. που είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμα, και αυτά που θεωρούμε ότι είναι όντως σημαντικά. Έχουμε κάνει και αναλύσεις τέτοιου τύπου και με τον Αντώνη Φόσκορο και με τον Ηλία Κορφάγου, και μιλάμε για τεράστιες ποσότητες, οι οποίες θα μας πάνε μέχρι το 2150. 2150. Όταν το λέμε έτσι, φαίνεται σχεδόν επιστημονική φαντασία, αλλά όταν βλέπετε τα μεγέθη, θα σας το δώσω να το καταλάβετε με ένα απλό παράδειγμα. Όταν μιλούσαμε για το οικόπεδο 12 στην Κύπρο, όλοι θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Όταν βρήκαν κάτι, και ξέρουμε τώρα ότι η αξία του κοιτάσματος Αφροδίτη είναι 100 δις, είπαμε όλοι είναι τεράστιο το νούμερο. Άμα σας πω όμως ότι το οικόπεδο 12 είναι από τα πιο φτωχά, ξαφνικά βλέπετε ότι η τάξη μεγέθους είναι διαφορετική. Και η απόδειξη, αν θέλετε, το λέω συχνά και στις διαλέξεις μου, είναι ότι για το οικόπεδο 12 δεν υπήρχε καμία μεγάλη εταιρεία που να ήταν υποψήφια στον πρώτο γύρο απαναχώρησης. Ενώ για το οικόπεδο 9, στις 15 κοινοπραξίες ήταν 9 εταιρείες που ήταν υποψήφιες για το ίδιο οικόπεδο. Επίσης να καταλαβαίνετε ότι το οικόπεδο 9 θα έχει κοιτάσματα πολύ μεγαλύτερης αξίας, και συνολικά θεωρούμε ότι θα είμαστε στην τάξη μεγέθους για τα οικόπεδα που δόθηκαν στο δεύτερο γύρο παραχώρησης, 13 με 14 Αφροδίτες. Άρα όταν κάνετε 13 με 14 επί 100 δις, καταλαβαίνετε γρήγορα ότι στην πραγματικότητα το κοίτασμα Αφροδίτη ήταν μόνο η αρχή. Αν σκεφτείτε ότι το 2004 λέγαμε ότι δεν υπάρχει πουθενά φυσικό αέριο, καταλαβαίνετε ότι πάνω κάτω γίνεται το ίδιο με την Ελλάδα. Και συμπληρώνω λέγοντας ότι ακόμα και για τα συμβατικά αποθέματα νότια της Κρήτης είναι μεγαλύτερα από το συνολικό ποσό της Κύπρου.
Μου φτάνει αυτό και κρατώ και το μελλοντικό καύσιμο. Καλά κάνετε και τα δέτε. Πάμε τώρα σε αυτό που το παίζετε στα δάκτυλα ως εξής. Άρα μου λέτε, κύριε Λιγέρε, ότι αν το ελληνικό πολιτικό σύστημα ήταν λίγο πιο σοβαρό 3 χρόνια πίσω και έμπαινε αμέσως στη διαδικασία που προτείνατε, μπορεί ενδεχομένως να είχαμε αποφύγει και κάποια μνημόνια και κάποιες περικοπές. Κοιτάξτε, για να είμαστε ακριβείς, ούτως ή άλλως η μεγάλη αλλαγή γίνεται τον Δεκέμβριο 2011, όταν βρίσκουμε φυσικό αέριο στην Κύπρο. Γιατί όλα τα άλλα θεωρούσαν πρακτικά ότι ήταν απλώς ιδέες πανεπιστημιακών που ασχολούνται θεωρητικά με θέματα που δεν αφορούν την πραγματική οικονομία. Όταν έγινε αυτή η ανακάλυψη, ξαφνικά θεώρησαν πιο σοβαρά τα θέματα. Εγώ θα έλεγα όχι 3 χρόνια, θα έλεγα 2 χρόνια. Κατά συνέπεια, ξέρετε, επί του πρακτέου ότι ήμασταν ήδη στο μνημόνιο 1 του 2010. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι τι κάνουμε τώρα. Και τώρα πρέπει, εφόσον το έχουμε καταλάβει ότι όλα αυτά γίνονται και υπάρχουν και εκτιμήσεις από ξένους φορείς που θεωρούν ότι είναι σημαντικό, γιατί ξέρετε, το επόμενο στάδιο θα δείτε ότι μπορεί σε κάποια φάση να έχουμε και μία αναβάθμιση του βαθμού της Ελλάδας, γιατί αυτό που λέει και η έκθεση στην Deutsche Bank είναι μόνο και μόνο με αυτά τα αποθέματα. Και να ξέρετε ότι η έκθεση δεν μιλάει μόνο για νότια της Κρήτης, μιλάει και για το Αιγαίο και για το Ιόνιο. Απλώς έχουμε επικεντρωθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Και λέει η έκθεση ότι μόνο και μόνο με αυτά τα αποθέματα για τα οποία μιλάμε νότια της Κρήτης, η Ελλάδα θα είναι η 15η χώρα στον κόσμο. Αν σκεφτείτε ότι προς το παρόν δεν είμαστε καν ούτε στις πρώτες 100, και ότι ξαφνικά μόνο με αυτό, οι οποίες είναι συντηρητικές εκτιμήσεις, θα φτάσουμε κατευθείαν στη 15η σειρά, νομίζω ότι καταλαβαίνετε από μόνο σας ότι δεν είναι να σας πείσω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πείτε μου, κύριε Λιγέρε, οδεύοντας προς το τέλος και για να μην σας κουράζουμε άλλο, έχετε μία αίσθηση προς βεβαιότητα ότι μέσα στο Δεκέμβριο θα έχουμε ανακήρυξη της ΑΟΣ και το ερώτημα ενός καλόπιστου αλλά πονηρού δημοσιογράφου είναι: αρκεί η μονομερής ανακήρυξη της ΑΟΣ όταν έχουμε γείτονες όπως η Τουρκία ή τη διαλυμένη Λιβύη που τώρα έχει προσκόμματα, και αν η Τουρκία δεν το λέει ευθέως, βγαίνει η Αλβανία και το λέει για λογαριασμό της, γιατί εκεί αποσκοπούσε η δήλωση Μπέρισσα, τώρα δεν είναι το παζλ, αρκεί? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η μονομερή ανακήρυξη είναι η μόνη διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της θάλασσας. Κατά συνέπεια, όπως έκαναν και άλλες 134 χώρες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Είναι μόνο το προεδρικό διάταγμα ή το νομοσχέδιο με την ψηφοφορία στην Βουλή των Ελλήνων. Το οποίο εκτιμάτε εσείς Δεκέμβριο ότι θα είναι. Το οποίο εκτιμάτε εσείς ότι θα είναι Δεκέμβριο. Ακριβώς. Ναι. Αυτό δεν είναι ανάγκη να πείσω τον πονηρό δημοσιογράφο, αρκεί να περιμένει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να με ξαναπάρει τηλέφωνο. Άρα η ιδέα είναι απλώς, τώρα μιλάω στον καλοπλοέρετο δημοσιογράφο, η ιδέα είναι ότι η θέσπιση είναι απλώς η αρχή. Άρα μετά παίρνουμε στη φάση της οριοθέτησης, γιατί χωρίς οριοθέτηση δεν μπορούμε να κάνουμε οικοπεδοποίηση και αδειοδότηση. Οι οριοθετήσεις γίνονται πάντοτε σε διμερείς σχέσεις. Κατά συνέπεια αυτό γίνεται, είναι εφικτό και έχουμε πολύ καλές επαφές. Και αναφερθήκατε στη Λιβύη, να θυμάστε όμως ότι η Λιβύη είναι γενικά θετική προς την ελληνική ΑΟΣ, ότι πρέπει όντως να κάνει την οριοθέτηση και μάλιστα με τη μέση γραμμή. Απλώς θα προτιμούσε η Γάβδος να μην έχει ΑΟΣ. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι είναι σημαντικό. Γιατί δεν πήγατε Γάβδος... τυχαία το καλοκαίρι εσείς στη Γάβδο, το συνέδριο. Ακριβώς, ναι. Ναι. Γιατί ελέγχει 2.428 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε μια περιοχή η οποία είναι πολύ πλούσια. Και αν σκεφτείτε ότι ένα κοίτασμα σαν την Αφροδίτη είναι απλώς 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε και τη σημασία της Γάβδου και την επιρροή της όσον αφορά την ελληνική ΑΟΣ. Κατά συνέπεια, είναι κάτι το σημαντικό. Έχουν χρησιμοποιήσει το παράδειγμα του Καστελόριζου, αλλά εμείς αντίστροφα θα χρησιμοποιήσουμε τη Γάβδο για να βοηθήσουμε το Καστελόριζο. Πείτε μου, κύριε Λιγέρε, είπατε ότι η πρώτη κίνηση αυτόματα είναι η μονομερής ανακήρυξη, ναι, και από εκεί και πέρα έτσι, πάμε, ναι, στις διμερείς διαπραγματεύσεις. Ερώτηση ξανά του πονηρού, του κακοπροαίρετου, ναι, δημοσιογράφου. Δεν φοβάστε ότι στο τραπέζι, αστειεύομαι αλλά προσπαθώ να εκμεύσω, ναι, ναι, ξέρω, για να καταλάβει ξέρω ο ακροατής. Δεν φοβάστε ότι καθήμενοι στο τραπέζι για την ΑΟΣ, διμερός με την Τουρκία,
η Τουρκία θα βάλει στο τραπέζι και όλα τα ανοιχτά... Θα σταματάω αμέσως, θα σταματάω. Με την Τουρκία θα καθίσουμε στο τραπέζι όταν θα έχουμε παίξει ήδη με τους 5 παίχτες. Θα είναι ο έκτος παίκτης, δεν θα αρχίσουμε ποτέ με την Τουρκία. Άμα θέλει η Τουρκία θα το κάνουμε μόνο και μόνο αν συμφωνεί με τη μέση γραμμή, όπως το έκανε ακριβώς στον Εύσυνο Πόντο με τις άλλες χώρες. Σωστά το αναφέρετε. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία δεν έχει καν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Σωστό. Κατά συνέπεια, ας αρχίσουμε με τις χώρες οι οποίες είναι θετικές, όπως είναι πρώτον η Ιταλία, που είναι βέβαια η πιο θετική, επειδή έχουμε ήδη μια συμφωνία υφαλοκρηπίδας από το 1977, με την Κύπρο, η οποία έχει ζητήσει δύο φορές να κάνει οριοθέτηση μαζί μας και εμείς απλώς το καθυστερήσαμε, με την Αλβανία που τα πράγματα πάνε καλά, παρόλο που βλέπουμε αυτές τις δηλώσεις, στην πραγματικότητα είναι και μια εσωτερική κατανάλωση λόγω των εκλογών, αλλά στην ουσία οδευόμαστε σε μια γρήγορη οριοθέτηση όσο αφορά την ΑΟΣ και αποκλειστικά την ΑΟΣ. Με τη Λιβύη σας είπα για τη Γάβδο, ναι, ναι. Και να ξέρετε ότι με την Αίγυπτο, η Αίγυπτος έχει εκδώσει νέα οικόπεδα το 2012 και κανένα από αυτά τα οικόπεδα δεν μπαίνει μέσα στην ελληνική ΑΟΣ. Κατά συνέπεια δείχνει ένα στίγμα ξεκάθαρο ότι εγώ έχω συμφωνήσει με το 2003, από το 2003 με την Κύπρο. Όπως είπατε σωστά και ομά, που πάει το πράγμα είναι ότι εγώ δεν πρόκειται να μπω μέσα στα δικά σου τα χωράφια και συγκεκριμένα τα οικόπεδα της ΑΟΣ. Κατά συνέπεια αυτό είναι μια πολύ καλή ένδειξη, αν θέλετε, γιατί άμα δεν υπολόγιζαν το Καστελόριζο θα μπορούσαν να μπουν άνετα. Κατά συνέπεια πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά επαναλαμβάνω, η ΑΟΣ δεν είναι ένα διπολικό παίγνιο μηδονικού αθροίσματος, είναι ένα πολύ με τοπικό, με 6 παίχτες γύρω μας, και όταν έχουμε να παίξουμε με αυτούς τους παίχτες είναι καλό να αρχίζουμε να παίζουμε με αυτούς που είναι ήδη θετικοί προς εμάς, γιατί και αυτοί έχουν συμφέροντα. Μην ξεχνάτε ότι η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά συνέπεια ενδιαφέρεται πάρα πολύ να έχουμε μια ξεκάθαρη ΑΟΣ, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση πρώτον στα κοιτάσματα της Κύπρου και μετά στα κοιτάσματα νότια της Κρήτης, γιατί μιλάμε για φυσικό αέριο. Και κατά συνέπεια, άμα αρχίσουμε με αυτές τις χώρες, θα δώσουμε το παράδειγμα ότι στις διαπραγματεύσεις είμαστε σοβαροί και παίρνουμε πάνω τη μέση γραμμή, και όποτε το θελήσει η Τουρκία, αν το γουστάρουμε εμείς, τότε θα κάνουμε τη μέση γραμμή μαζί της. Αλλά δεν θα αρχίσουμε ποτέ με την Τουρκία και βέβαια δεν θα πάμε ποτέ σε δικαστική μεθοδολογία. Αυτό που έχει σημασία είναι να τα βρούμε επί του πρακτέου στο τραπέζι μόνοι μας στη διαπραγμάτευση. Γιατί όταν πηγαίνετε στο δικαστήριο χρησιμοποιείτε τα δεδικασμένα που προϋπάρχουν. Σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και πάλι. Νομίζω με πρώτη ευκαιρία όταν βρεθείτε στην Κρήτη θα τα πούμε και τηλεοπτικώς. Να είστε καλά. Σίγουρα, σίγουρα. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ και πάλι για όλο τον αγώνα που κάνετε και εσείς για την ΑΟΣ, γιατί είναι πολύ χρήσιμο. Και ελπίζω όταν θα γίνει τώρα η θέσπιση να το ανακοινώσετε κι εσείς πρακτικά στην Κρήτη, γιατί θα δείτε, να με θυμηθείτε, ότι εφόσον γίνει η θέσπιση θα έρθουν να σας πούν και τι έγινε τώρα, ενώ έχουμε 30 χρόνια που το περιμένουμε. Άμα θα γίνει η θέσπιση εγώ λέω να σας πάρω να πάμε με ένα καΐκι στο ακροτελεύτιο σημείο της ΑΟΣ νοτίως της Γάβδου. Να το συμβολήσετε εσείς κύριε Λιγέρε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.